όσο θα πιάσουν τα κρύα τώρα για κάνα δίμηνο, θα έχουμε φουλ ποδόσφαιρο μέχρι να αποφασίσουν οι μεγάλοι της γης να εμβολιάσουν τα θύματα, σε εισαγωγικά δηλαδή, για να βγει ο κόσμος στην αγορά, γιατί τελειώσαν τα αποθέματα, τα όποια αποθέματα. Βλέπω ότι γίνονται και κάποιοι έλεγχοι, κάτι ή κάποιοι όμως στον δρόμο κτλ. Τρώνε ξύλο. Αυτό που είδα δηλαδή και στη δουλειά τη δικιά μου εδώ και σε άλλες. Δηλαδή βγαίνει έξω εκεί που πουλάνε, ξέρω εγώ, μανταρίνια ή πέστος, ή παραγωγή. Πάει ο άλλος, κάνω έλεγχο κτλ. Τους δέρνουνε. Και επειδή τους δέρνουνε, δικαίως λέω εγώ, αδίκως, ας το κρίνει ο κόσμος, τους συνοδεύουν αστυνομικοί. Προχθές ήρθαν εδώ μια τύπησα με έναν τύπο, την ώρα που έκανα εκπομπή εγώ με τον Κουλιανό το πρωί, να κάνουν έλεγχο ποιοι είναι συνεργάτες, ποιοι δεν είναι κτλ. Πήγα εγώ τους όρμηξα να πούμε, ήταν δύο αστυνομικοί. Λέω εσείς τι είστε εδώ, λέει τους φυλάμε, λέει και να μην τους δέρνετε. Λέω τους δέρνουν κι άλλοι, δεν είμαστε μόνο εμείς. Ναι, λέει τους δέρνουν κι άλλοι. Δηλαδή φτάσαμε στο σημείο να μην λειτουργούν τα πράγματα, να μην λειτουργούν επιχειρήσεις. Τις όποιες επιχειρήσεις λειτουργούν, τις κάνουν και έλεγχο και τους βάζουν προστήματα που λέμε στην Τούμπα και ποινές. Πέραν ένα μήνυμα στους ηθήνοντες της χώρας ότι έχει ο κόσμος αγριέψει. Δηλαδή πάει να παρκάρει στα μάξι, βλέπει το δημοτικό αστυνομικό, με το που τον βλέπει τον δέρνει ο άλλος. Έχουμε αγριέψει λίγο, όχι εγώ ήμουν σε ημιαγρία κατάσταση λόγω καταγωγής. Ανέκαθεν, ναι. Βλέπω ότι και οι φρόνιμοι έχουν αρχίσει να αγριεύουν και αυτό το λέω στον κύριο Τσιόδρα, τον κύριο Μητσοτάκη, τους αρχηγούς μας κτλ. Αρχίζει και γυαλίζει το μάτι, δηλαδή, Ναι, αρχίζει να μην. Λοιπόν, Είναι λίγο επικίνδυνα τα ναι. πράγματα.